Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά. Πρώτη φορά με βλέπετε με το νέο κούρεμα εδώ πέρα. Δεν έχω ξαναεμφανιστεί. Έκανα λίγο φραντζόνι curtains. Έκανα και λίγο φυλάρισμα πιο κάτω. Έτσι λίγο να μπούμε στα 90s, γιατί είναι πολύ η τάση, να ξέρετε, το φυλάρισμα πλέον. Εγώ ήμουν πολύ κατά του φυλαρίσματος και έλεγα πάντα μία γραμμή το μαλλί μου. Αλλά τελικά να που ήρθε και αυτή η στιγμή να με πείσει η μόδα ότι είναι καιρός να τα αλλάξω. Να πω την αλήθεια, μου άρεσαν. Πείτε μου φυσικά και εσείς τη γνώμη σας. Σήμερα ήρθαμε Get ready with me, γιατί πάω Παρίσι σήμερα με τη μαμά μου, την κολλητή μου και τη μαμά της. Πρώτη φορά το κάνουμε αυτό. Δεν έχω ξανακάνει ταξίδι με την κολλητή μου, ούτε με τη μαμά μου, να πω την αλήθεια. Φυσικά και ούτε με τη μαμά της κολλητής μου. Τώρα που θα το βλέπετε εσείς, λογικά εγώ έχω ήδη επιστρέψει. Αλλά παρόλα αυτά, ήθελα να μοιραστώ αυτό το Get Ready With Me μαζί σας. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πιο σημαντικό είναι ότι θα χρειαστεί να τα πιάσω, γιατί αλλιώς δεν γίνεται με τα curtains, ποτέ, πραγματικά. Οι απόψεις διήστανται γενικά για τα μαλλιά μου, να πω την αλήθεια. Κάποιοι είπαν ότι δεν τους άρεσε, προτιμούσαν το προηγούμενο. Επίσης το κόψα και σε μήκος, εντάξει αυτό, ok, συνηθισμένο πλέον. Και κάποιοι είπαν ότι με μεγαλώνει και ότι γι' αυτό δεν τους αρέσει. Και άλλοι είπαν ότι είναι σοκαριστικά ωραίο. Τώρα ποιον πιστεύεις, τον εαυτό σου, και δεν σε νοιάζει και τίποτα, έτσι, συνήθως. Αυτό θα ήταν το τέλειο. Λοιπόν, ξεκινάω με τα φρύδια μου. Θα χρησιμοποιήσω το Go To Be της Vartskov, το οποίο ξέρετε ότι είναι από τα αγαπημένα μου για τα φρύδια. Θα πάρω το σπούλι μου, το συγκεκριμένο σας έχω πει είναι από Anastasia Beverly Hills. Είναι ό,τι καλύτερο έχω σε σπούλι, πραγματικά δεν μπορώ να το αλλάξω με κανένα, όλα με εκνευρίζουν full εκτός από αυτό, και ελπίζω να μην χαλάσει ποτέ, γιατί είναι και ψιλοκριβούτσικο. Ήταν μέσα σε ένα kit που είχα πάρει της Anastasia, και νομίζω αυτό που κράτησα πιο πολύ από όλο το kit ήταν αυτό εδώ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, κάνω ακατάστατα τα φρύδια μου για να μπει παντού η κολλώδης υφή του gel, το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω μαζί μου στο ταξίδι, καθώς δεν έχουμε μεγάλη βαλίτσα και θέλω να κλαίω γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ανυπομονώ τόσο πολύ αυτό το ταξίδι, το έχουμε κλείσει από το Μάιο, από τη γιορτή της κολλητής μου, σκεφτείτε, το κανονίσαμε έτσι πολύ, τι είναι αυτή η τρίχα εδώ, το κανονίσαμε έτσι πολύ γρήγορα και είπαμε ότι πρέπει να γίνει αυτό το ταξίδι. Και ήμασταν τόσο χαρούμενες γι' αυτό και πραγματικά ανυπομονώ πάρα πολύ. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει πραγματικά είναι ότι τελικά όλο ό,τι είναι για οτιδήποτε ανυπομονείς, τέλος πάντων, πιο αξία μεγάλη έχει η ανυπομονησία παρά αυτό που ζεις. Δηλαδή, πιο χαρά μεγάλη νιώθεις όταν ανυπομονείς για αυτό που ανυπομονείς. Όταν έρχεται το βιώνεις, αλλά δεν το χαίρεσαι τόσο πολύ όσο πριν που ανυπομονούσες. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Ελπίζω. Λοιπόν, αφού στεγνώσουν και δώσετε το τέλειο σχήμα, μην ξεχάσετε να περάσετε πάντα με ένα μωρομάντιλο, γι' αυτό το κάνω και άβαφη, από πάνω, γιατί αυτό στην ουσία βοηθάει το να πάρουμε οτιδήποτε υπολείμματα έχουν μείνει από το τζέλ, γιατί αλλιώς θα σας βολιάσει το make-up σας και θα σας πω, θα φαίνεται μετά, λες και ξεφλουδίζει όλο σας το δέρμα γύρω από εδώ. Θέλει πολύ καλό καθάρισμα, γιατί προφανώς δεν είναι προσώπου, αλλά εμείς το χρησιμοποιούμε γιατί είναι ό,τι καλύτερο για τα φρύδια, ό,τι καλύτερο πραγματικά. Και εγώ που έχω πάρα πολύ σκληρά φρύδια, δεν με βοηθάει κανένα άλλο προϊόν, τύπου και τα σαπούνια που έπαιρνα κάποτε, ok, κάνανε κάτι, αλλά ποτέ τόσο τέλειο αποτέλεσμα. Είναι σαν να έχω κάνει brow lift, αφού κάθε φορά όποιος με βλέπει που δεν με έχει δει ξανά, μου λέει τι ωραίο έχεις κάνει brow lift. Και όταν τους εξηγώ τι κάνω, ενθουσιάζονται, οπότε είναι προσιτό και σε όλους, θαρώ. Και είναι και πολύ μεγάλη συσκευασία, έχω τελειώσει ήδη μία, σκεφτείτε. Και αυτή είναι η δεύτερη, βασικά η τρίτη που παίρνω, γιατί την άλλη την έχει χρησιμοποιήσει τη χρησιμοποιεί το αγόρι μου για τα μαλλιά του, γιατί είναι επίσης πάρα πολύ αξιόλογη και για τα μαλλιά. Μπάρα σήμερα, ατελείωτη είμαι. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα προϊόν που πήρα και είμαι τόσο ενθουσιασμένη, πραγματικά. Τόσο. Μιλάω για τη C-Caper της Dr. Jart. Λοιπόν, η συγκεκριμένη είναι η κρέμα η οποία έχει μέσα το Tiger Grass. Γι' αυτό αν την ανοίξω και δείτε κιόλας. Έλα βρε. Είναι πράσινη. Λοιπόν, τώρα πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα. Στην ουσία παίρνει τις κοκκινίλες. Οπότε, εκτός από ότι βοηθάει στο να διατηρηθεί η υγρασία στο δέρμα, θα δείτε τώρα τι ωραία που
κάθεται στο δέρμα μου. Νομίζω είναι ίσως από τα πιο ωραία, σαν BB cream ρε παιδί μου είναι, αλλά λειτουργεί πιο ωραία από κάθε make-up που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, νιώθω εγώ. Πήρα τα 50 ml, νομίζω είναι αυτά. Ναι, πήρα τα 50 ml, 37 ευρώ από το Look Fantastic. Σκεφτείτε ότι δεν χρειάζεται καν να βάλω κρέμα από κάτω. Δείτε πόσο αναμειγνύεται με το δέρμα, δείτε. Δεν είναι μαγικό τώρα αυτό? Τα απλώνω πάντα με το χέρι, καθίστε να την κλείσω λίγο. Και ενσωματώνεται και παίρνει όλες μα όλες τις κοκκινίλες από το δέρμα, πραγματικά. Και φυσικά βοηθάει στις να φύγουν οι κοκκινίλες, δεν το κάνει απλά για να το κρύψει. Έχει αυτή τη δυνατότητα και την ιδιότητα. Και επειδή με ρωτήσανε στο TikTok όταν είχα κάνει το βίντεο, καταρχάς δείτε τα χείλια μου τώρα και δείτε πόσο κάλυψη έχει. Αλλά παρόλα αυτά φαίνεται τόσο flawless και σαν να μην φοράς τίποτα, πραγματικά. Σαν να φοράς μια κρεμούλα. Γιατί στην ουσία αυτό είναι, μια κρεμούλα είναι. Η οποία απλά έχει κάποιες ιδιότητες που βοηθούν στις κοκκινίλες. Εξαφανίστηκαν τα χείλια μου, το βλέπετε έτσι. Επίσης το ίδιο εγώ το φοράω και για κονσίλερ, γιατί από εδώ κάτω έχω τα αγκιάκια μου και βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, και συγγνώμη, έλεγα για το TikTok. Με ρωτήσανε στο TikTok αν βοηθάει στην ακμή και μπήκα και το ψάξα. Και ναι, έχει ευεργετικές ιδιότητες και βοηθάει στο να φύγουν και βοηθάει στο να φύγει και η ακμή. Δεν μιλάμε ότι είναι ξεκάθαρα για αυτή τη θεραπεία, αλλά έχει και αυτές τις ιδιότητες που το Tiger Grass που μπορεί να βοηθήσει και στην βελτίωση της ακμής. Αλλά δεν είναι η ένδειξή του γενικά σαν προϊόν για αυτό το λόγο. Λοιπόν, μόλις τελειώσω με αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχω ένα ομοιόμορφο χρώμα σε όλο το δέρμα, βρέχω ένα beauty blender και το παίρνω και ταμπονάρω σε όλη την περιοχή. Λοιπόν, έχω βρέξει το beauty blender μου και πάω και το περνάω από όλο το δέρμα. Εκτός από το ότι παίρνει την περιττή λιπαρότητα, γιατί δεν βγάζει γενικά λιπαρότητα το συγκεκριμένο προϊόν, απλά ομαλοποιεί ό,τι βάλαμε με τα χέρια για να είναι πιο flawless στην ουσία. Σκεφτείτε, δεν βάζω πλέον ούτε concealer. Και έχω δει τεράστιες διαφορές στο δέρμα μου. Και δεν εννοώ μόνο στις κοκκινίλες, εννοώ και στην υγρασία και σε οτιδήποτε αφορά την ποιότητα του δέρματός μου. Τώρα σας φαίνομαι λίγο ανοιχτόχρωμη σε σχέση με το λαιμό μου, αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι το χρώμα μου, το οποίο το ρυθμίζω σιγά σιγά όμως με το contouring μου και το bronzer μου. Οπότε θα το δείτε και στην πορεία πώς θα γίνει. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται πραγματικά. Είναι απίστευτο. Είμαι πολύ obsessed με αυτό το προϊόν πραγματικά. Συνεχίζω τοποθετώντας μία βάση στα μάτια μου. Θα πάρω της Blurry. Η συγκεκριμένη είναι η Pigment Face Primer Base. Και είναι η απόχρωση 02. Λοιπόν, την τοποθετώ στο χέρι μου. Όχι, είχε τρέξει μέσα. No. Τέλος πάντων. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, και πάω να τοποθετήσω εδώ. Λοιπόν, σήμερα θα βάλω, θα το δείτε και το τι θα βάλω, ένα τζινάκι για να είμαι λίγο χαλαρή για το ταξίδι. Και θα βάλω και ένα άσπρο μπλουζάκι με μια τέλεια full cozy πορτοκαλί ζακέτα από Thrifters. Θα σας τα δείξω όλα αναλυτικά. Οπότε θα κάνουμε και κάτι σε πορτοκαλοτόνους, θα πω εγώ. Όχι τίποτα το πολύ έντονο. Θα το δείτε τώρα. Κάτι έχω σκεφτεί δηλαδή. Λοιπόν, αφού έχω κάνει αυτό και βλέπετε ότι σίγουρα είναι πιο κίτρινο από την βάση μου, θα πάρω ένα πινέλο blending. Θα το μπλεντάρω όλο μαζί. Αφού το μπλεντάρω, τώρα βλέπω εδώ κάτω, έχει κάνει γραμμή από το gel. Σημαίνει ότι δεν σβήστηκε καλά από την κάτω πλευρά το gel. Οπότε μαντέψτε τι κάνω. Κατευθείαν άλλαξε. Δεν έχει τόσο κιτρινίλα. Εντάξει, κιτρινίλα να ξέρετε φεύγει με τις σκιές και αυτά, δεν θα μείνει για πάντα έτσι. Αλλά ναι, μου βγήκε λίγο κίτρινη συγκεκριμένη. Εντάξει, θα το δούμε τώρα. Έχω φτιάξει και το τσαντίνι μου, να ξέρετε, και τα παίρνω όλα από εδώ, για να βλέπετε κιόλας τι κάνω. Λοιπόν, θα πάρω το Tattoo Liner από Maybelline στην απόχρωση Deep Onyx και θα πάω εδώ να σχηματίσω τη γνωστή γραμμή σε όλους μας και θα προσθέσω και λίγο από κάτω έτσι ώστε να ενωθεί η γραμμή του eyeliner που έχω σχηματίσει τάχα με το lash liner, με τη γραμμή δηλαδή των βλεφαρίδων. Λοιπόν, θα πάρω το Uncle Brush μου και θα πάω να το σβήσω προς τα έξω. Αφού σβήσω την εσωτερική πλευρά εδώ και το κάνω πιο μαλακό, πάω προς τα έξω
και μεταφέρω το χρώμα προς τα έξω. Πανεύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Λοιπόν, πάω να κάνω και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με μια παλέτα που θα πάρω και μαζί μου στο Παρισάκι. Και είναι η Nude of New York της Maybelline. Μια φανταστική παλέτα, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραίες αποχρώσεις. Νομίζω γι' αυτό κιόλας την επέλεξα να την πάρω μαζί μου, γιατί έχει πάρα πολύ διαφορετικές και μπόλικες αποχρώσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τελείως beige που έχει. Αυτό σε συνδυασμό με αυτό. Λοιπόν, είναι το Artist σε συνδυασμό με το Soloist. Artist Soloist. Ό,τι είναι. Και θα το βάλω pressed με ένα τέτοιο πινελάκι στο εσωτερικό εδώ. Θέλω να το ανοίξω στην ουσία, να το ξαχνίσω λίγο. Δείτε πως φώτισε και άλλαξε και ο χρωματισμός του κατευθείαν. Θέλουμε δηλαδή να δώσουμε φως στην εσωτερική γωνία εδώ. Και κατεβαίνω και λίγο πιο κάτω εδώ. Το θέλω φωτεινό αυτό το σημείο. Στη συνέχεια θα πάρω το Creator, αυτό εδώ. Λοιπόν, είναι μια παλέτα γενικά αυτή η συγκεκριμένη, η οποία θεωρώ πως αν κάποιος δεν έχει καμιά παλέτα στην κατοχή του και θέλει να επενδύσει σε κάτι, εκτός από ότι δεν είναι πάρα πολύ ακριβή και έχει πάρα πολύ ωραία απόδοση. Δείτε τώρα πως άλλαξε όλο το βλέμμα κατευθείαν. Έχει πάρα πολλές ωραίες αποχρώσεις μέσα και ειδικά για κάποιον που δεν βάφεται συχνά. Θεωρώ πως είναι πολύ προσιτή και σε αποχρώσεις. Λοιπόν, οπότε με το Beauty Blender μου εδώ πέρα πάω και βγάζω και λίγο κατά έξω. Δίνω δηλαδή μια πορτοκαλίζουσα απόχρωση στο μάτι. Δείτε πόσο άλλαξε όλο. Όλο το βλέμμα. Εν τω μεταξύ, μάλλον οι από κάτω μας μετακομίζουν τώρα και έχει τρελαθεί αυτό. Θέλει να γαυγίζει όλη την ώρα. Δεν γίνεται έτσι, φίλε μου, όμως η δουλίτσα. Να τους πάλι. Λοιπόν, το σημερινό μακιγιάζ μου θα είναι λίγο ματ, γιατί το αγαπώ το ματ. Και θα παράγω το Explorer, αυτή είναι εδώ την απόχρωση δηλαδή, που λίγο κοκκινίζει, λίγο μπορντίζει, λίγο κάτι έτσι ιδιαίτερο. Το θέλουμε όμως αυτό το ιδιαίτερο. Και θα πάω να χτίσω λίγο αυτό που ήδη έχω κάνει εδώ. Εντάξει, η βάση είναι μαγική. Και σκυτρινίζει λίγο, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, ζέστανε όλο το βλέμμα και φυσικά έγινε και λίγο πιο grande. Λοιπόν, θα ξαναπάρω την απόχρωση Artist που είναι η ανοιχτόχρωμη για να κάνω λίγο, να σχηματίσω λίγο την εδώ την πλευρά που θέλω να έχει πιο ανοιχτό beige χρώμα. Που έχει τέλεια απόδοση, το βλέπετε έτσι. Και τώρα με το πινέλο που πρόσθεσα το μαύρο, πάω λίγο να ξαναπατήσω πάνω με ό,τι έχει πάνω το πινέλο μου, για να δώσω πάλι την ίδια ένταση που είχε στην αρχή. Ωραία. Και θα πάρω αυτό. Δεν ξέρω πώς το διαβάζετε. Είναι Globetrotter. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Με το πινελάκι το Angled Brush μου και θα πατήσω πάνω στο μαύρο για να το γλυκάνω λίγο. Ολόκληρο μακρινάρι ήταν αυτό το όνομα, δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Λοιπόν, και με ένα πλαϊνό πλάγιο πινέλο πάω και σβήνω την άκρη έτσι ώστε να σβήνει σε μια πολύ λεπτή γραμμή. Θα προσθέσω και λίγο concealer μετά από κάτω γιατί τα έκανα λίγο να μην πω πώς. Μωρέ, να βάζα και τίποτα από κάτω. Τι λέτε, εδώ ας πούμε. Λίγο καφέ. Ναι, θα βάλω. Φου, ξέρετε, δεν αντέχω. Λοιπόν, θα πάρω το Soloist, αυτό που το χρησιμοποίησαμε πριν, που είναι η σκούρα απόχρωση που βάλαμε πάνω στην ουσία. Και θα πάω εδώ. Και όσο πάω μπροστά, το αφήνω στο beige του που είχε. I like it. Από Maybelline επίσης θα πάρω το Instant Erasure στην απόχρωση Ivory μάλλον. Γιατί αυτή είχα τελευταία και τώρα δεν μπορώ να τη βρω. Ενώ ότι δεν μπορώ να το δω γιατί έχει σβηστεί. Με το Beauty Blender μου το βρεγμένο πάω και ταμπονάρω εξαιρετικά. Και πάμε να κάνουμε πρόσωπο. Φυσικά θα χρησιμοποιήσω την Anastasia Beverly Hills Contour Kit Palette. Και θα πάρω τις δύο αυτές αποχρώσεις, όχι την πολύ θερμή. Και θα πάω κάτω από το ζυγωματικό μου και θα κάνω ανορθωμένες κινήσεις. Δεν ξέρω πώς είναι το σωστό. Ανωδικές είναι το σωστό. Το βρήκα μόνη μου. Κάποιες φορές το μυαλό μου δεν επικοινωνεί. Και θέλω να το συνδυάσω και με το από πάνω. Οπότε εδώ θα πάω και θα σβήσω. Και μετά θα πάω και λίγο μύτη. Εγώ κάνω δεξιά-αριστερά. Από κάτω. Και το ανεβάζω και λίγο με χτωφρύδι εδώ. Λοιπόν, σχηματίστηκε και το πρόσωπο. Και τώρα θα βάλω λίγο Global Glow από MAC. Δείτε τι ωραία που έχει κάτσει κάτω από το ζυγωματικό και έχει γυαλίσει όλο. Ωραία. Ρουζάκι. Θα χρησιμοποιήσω το... ποιο
είναι αυτό. Glow Play Blush από MAC. Έχει έτσι μια πολύ ωραία πίτσι απόχρωση το συγκεκριμένο και το λατρεύω γιατί είναι μαλακό και δεν είναι τόσο ωραίο με το υπόλοιπο μακιγιάζ, πραγματικά. Περνάω και λίγο έτσι πάνω από τη μύτη. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω το Super Glow από Natasha Denona, το οποίο μου είχε σπάσει στο προηγούμενο ταξίδι, μάλλον το σπάσαν στη βαλίτσα και το ανακατασκεύασα εγώ χθες και είναι μια χαρά, λειτουργεί εξαιρετικά. Θα το τοποθετήσω σε αυτά τα σημεία, ψηλά στα ζυγωματικά. Αρχίζει και γίνεται βέβαια της μόδας, να ξέρετε, το μάτι και όχι το glow. Ξαναγυρνάει εδώ και φυσικά πάνω από το φρύδι εδώ για να ενσωματωθούν τα πάντα, όπως έχουμε πει. Δείτε τι ωραίο που έχει γίνει το μακιγιάζ, εντάξει, και ακόμη δεν έχουμε βάλει μάσκαρα. Για μάσκαρα θα πάρω τη High Sky μασκάρα. Η συγκεκριμένη είναι και καινούρια, οπότε είναι πολύ bold. Λοιπόν, είδα ένα trend στο TikTok που λέει ότι δεν πρέπει να βάζουμε τη μάσκαρα κλείνοντας το μάτι, πρέπει να γυρνάμε μόνο το βουρτσάκι και το μάτι να κοιτάει κάτω σταθερά, και ότι έτσι πάει πιο πολύ η ποσότητα στο lash line, στη γραμμή των βλεφαρίδων δηλαδή, και βοηθάει να φαίνονται πιο πυκνές οι βλεφαρίδες μας, ειδικά για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τώρα, να σας πω ότι το δοκίμασα, μου άρεσε, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου άρεσε, αλλά θεωρώ το ίδιο έβγαινε και χωρίς να κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και τις βγάζω λίγο κατά έξω. Μου αρέσει που με αυτή τη μάσκαρα μπορώ να σχηματίσω τις βλεφαρίδες μου όπως θέλω εγώ, να πω την αλήθεια. Λοιπόν, δείτε λίγο το ένα μάτι και το άλλο, το κλειστό και το ανοιχτό. Έτσι τα βλέπω εγώ. Αφού βάλαμε και τη μασκαρίτσα μας και είμαστε πένα, λοιπόν, θα προχωρήσω στα χείλη, στα οποία θα χρησιμοποιήσω το Tommy G, το Lip Pencil φυσικά. Χωρίς αυτό δεν κάνω και το ξέρετε. Και τέλος, θα βάλω τη Kiko Milano το νούμερο 19, το γκλωσάκι, το οποίο είχε ένα τέλειο μπέζ χρώμα. Κάπου εδώ νομίζω μπορώ να το ολοκληρώσω αυτό το make-up. Και στη συνέχεια να αφήσω το μαλλί φυσικά, να δούμε αν έχει χαλάσει ή όχι. Νομίζω δεν έχει χαλάσει κάτι. Και να δούμε τι θα φορέσω σήμερα μαζί στο Παρίσι. Μαζί. Τι θα φορέσω σήμερα για να πάω στο Παρίσι μάλλον. Λοιπόν, φόρεσα αυτό το μπλουζάκι. Από πάνω από αυτό το μπλουζάκι θα βάλω αυτό το τέλειο πουλοβεράκι. Ζακετούλα βασικά, δεν είναι πουλοβεράκι. Για να είμαι και ζεστούλινα και χουχουλιάρα. Δείτε πόσο τέλειο είναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι από Thrifters. Θα σας βάλω εδώ κάτω το Instagram τους για να το βρείτε. Είναι ό,τι πιο cozy. Και από κάτω θα βάλω ένα τζινάκι, θα το δούμε τώρα μαζί. Λοιπόν, έβαλα και το τζινάκι, το οποίο είναι έτσι η φαρδί κάτω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω πως είναι το τέλειο outfit για να πετάξω για Παρίσι. Φυσικά θα βάλω τα Alexander McQueen, τα παπουτσάκια μου, τα άσπρα, πάνω να τα φέρω να τα δείτε. Του τα δω, τώρα δεν τα βάζουμε στο σπίτι. Και από πάνω θα πάρω μαζί μου και το δερμάτινο του μπουφανάκι μου για να είμαι safe για όλες τις εποχές που θα βγάλει εκεί πέρα. Περίπου λέει ότι θα έχει 17 με 18 βαθμούς. Και 20, και 20 λέει μπορεί να κάνει κάποιες μέρες, οπότε είμαστε πολύ safe νομίζω. Είναι το τέλειο ντύσιμο και με ένα δερματινάκι θα είμαστε φίνα. Από πλευράς μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε κι εσείς τέλεια. Μουά.